Πάμε τώρα στη Μασσαλία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Πικραμένο, Διευθυντή Ερευνών της CP Consulting και Εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικό σε θέματα υπηρεσιών πληροφοριών και Ισλαμικών δομών. Θα τα πούμε όλα σήμερα, γιατί έχουμε τρεις άξονες. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο που είναι της επικαιρότητας, καθώς η Τουρκία ανακοίνωσε επισήμως ότι έχει και συλλήψεις για τη βομβιστική επίθεση στο πιο κεντρικό σημείο της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα ήδη αποδίδει και ευθύνες ευθέως στο PKK και το YPG. Τι έχουμε να πούμε εδώ, κύριε Πικραμένε? Μου κάνει εντύπωση η αποτελεσματικότητα της τουρκικής αστυνομίας, άμεση σύλληψη. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Πριν από 7 χρόνια είχε συμβεί το ίδιο ακριβώς σενάριο. Δηλαδή είχαμε τις εκλογές του 2015 και είχαμε τρομοκρατικές επιθέσεις, αυτές που λέμε τυφλές, δηλαδή με αθώα θύματα, δεν αφορούσε στόχους του κράτους, του τουρκικού κράτους ή των σωμάτων ασφαλείας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αρχίζει και δρομολογείται και αυτή τη φορά το ίδιο σενάριο εν ώψη των εκλογών. Δεν θέλω να προδικάσω, θέλω να πω ότι μετά από συνομιλία που είχα και με άλλους αναλυτές που παρακολουθούν τα θέματα της Τουρκίας, καταλήξαμε στο κοινό συμπέρασμα ότι από εδώ και πέρα θα μπούμε πάλι σε μια λογική στρατηγικής του χάους, προκειμένου να κερδίσει, αν κερδίσει, κάποια πλεονεκτήματα ο Ερντογάν εν ώψη των εκλογών. Τώρα, όσον αφορά τα του PKK, μπορεί να βγει ότι είναι και η αριστερή, η ακροαριστερή τρομοκρατική οργάνωση του DHKP. Μπορεί να δούμε και το Ισλαμικό Χαλιφάτο. Λοιπόν, μην μπούμε σε αυτή τη λογική, διότι ξέρουμε πώς λειτουργούν οι Τούρκοι. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, κύριε Σαχίνη, είναι εχθές ήταν η 13η Νοεμβρίου. Σας λέει κάτι ημερομηνία? Για πείτε. Μπατακλάν. Και μπορεί να συνδέονται. Όχι τυχαίο, έτσι είμαι και στη Γαλλία. Ναι. Παταγκλάν 13 Νοεμβρίου 2015. Που σημαίνει ότι αφήστε το Σοϊλού. Ο Σοϊλού μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εντός 24 ωρών έβγαλε και δελτίο τύπου ότι είναι το PKK. Λοιπόν, αν προκύψει Ισλαμικό Χαλιφάτο, θα πρέπει να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι. Διότι βλέπουμε το σενάριο του 2015 με ΜΙΤ, με βαθύ κράτος. Με. Αλλά η ημερομηνία εμένα εχθές χτύπησε καμπανάκι με το που κοίταξα τις ημερομηνίες και είδα 13 Νοεμβρίου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θέλω να σας ρωτήσω δύο θέματα επ' αυτού. Το πρώτο είναι ότι η Κωνσταντινούπολη είναι από το ίδιο το τουρκικό κράτος, την τουρκική κυβέρνηση εν προκειμένου, δακτυλοδεικτούμενη ως πόλη που λειτουργούν τρομοκρατικά κυκλώματα με την ανοχή του δημάρχου Ιμάμογλου. Παίζει αυτό? Ναι, τον κατηγορούν ότι έχει μάλιστα δώσει δουλειά και σε μέλη του PKK, σε διάφορες διευθύνεις κλπ. Ναι. Πού θέλετε να το καταλήξετε για να καταλάβω? Πουθενά. Ήθελα να δω αν ακούγεται αυτό στην ατζέντα. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Η σπουδή του Υπουργού Εσωτερικών να αποδώσει στο PKK και στο YPG και να λέει ότι η εντολή ήρθε απευθείας από το Κομπενί, μπορεί να είναι άσχετη από τον Μπραντεφέρ, ιδίως με τη Σουηδία, για την εισδοχή του στο ΝΑΤΟ σε σχέση με το ότι τους αποκαλούν φωλιές Κούρδων τρομοκρατών? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τη Σουηδία και την Νορβηγία, δεν Φιλανδία. Είναι τα μέλη του PKK που τους ενδιαφέρουν τόσο, όσο η κοινότητα Γκιουλέν. Ναι. Γι' αυτό και αν είδατε τα τελευταία δημοσιεύματα της Σαμπάχ που βγάζει φόρα παρτίδα τους διάφορους δημοσιογράφους, τους λεγόμενους αυτοεξόριστους, σε κανένα πρωτοσέλιδο της Σαμπάχ το τελευταίο δίμηνο δεν υπάρχει στέλεχος του PKK. Είναι όλα στελέχη της κοινότητας Γκουλέν, της παρέας του Μποσκούρτ, για να το πούμε απλά στον κόσμο να το καταλάβει. Μάλιστα. Άρα εδώ μπορεί να είναι, λέτε, ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Μπορεί το όμως... θεωρώ πιο πολύ προβοκάτσια, ναι, για να το πω δημόσια και αναλαμβάνω την ευθύνη των όσων λέω. Μάλιστα. Τώρα προσέξτε, το δεύτερο γεγονός που με έναν τρόπο συνδέεται με την Τουρκία είναι τα όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα, στο τέλος περασμένης εβδομάδας, στην πατρίδα μας. Εννοώ με αυτό το false alarm, το λάθος συναγερμό, για δύο Τούρκους, τον έναν υπέδειξε ο άλλος, συγκάτοικους, μετά από πληροφορίες της CIA στην ΕΥΠ, και εδώ φαίνεται ότι η βασική αιχμή ήταν ότι είναι και γκιουλενιστής. Τα λέγατε εσείς,
Αλλά ποιος τα άκουγε. Τα έλεγα εγώ, ποιος τα άκουγε. Τελικά τι προέκυψε, έγινε μια ολόκληρη κινητοποίηση χωρίς να υπάρχει φίλτρο. Δηλαδή έρχεται κάτι από τη CIA και το θεωρούμε θέσφατο. Η CIA ξέρετε πόσα φιάσκα έχει στα 60-70 χρόνια ύπαρξής της. Πάρα πολλά. Λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν σε μια τέτοια διαδικασία. Προσγειώνουμε αεροπλάνα, βγάζουμε κόσμο έξω, βγάζουμε βαλίτες, κάνουμε, δείχνουμε και τελικά αποδεικνύεται ότι πρόκειται για γιουλενιστή, ο οποίος ήταν στο σπίτι του και έτρωγε με την οικογένειά του. Δηλαδή, πρέπει να το σχολιάσω. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει, το έχουμε τερματίσει, για να το πω λαϊκά. Βλέπετε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Είχαμε πει για τον Καντέρ, βγήκανε και είπανε γιατί κατηγορεί το Καντέρ και κάνει. Η καθημερινότητα, η επικαιρότητα μας δικαιώνει μέρα με τη μέρα. Δεν έχουμε κέρδος από αυτή την υπόθεση με τους γιουλενιστές στην Ελλάδα. Να τους πάρουν στη Γερμανία που ήδη έχουν 200.000. Λοιπόν, να τελειώνουμε, να ξεμπερδεύουμε. Μην μπλεκόμαστε. Έχουμε τόσες ιστορίες με Πρετάντορ, με το ένα μετάλλο. Μην μπλεκόμαστε με το θέμα των γιουλενιστών. Βάρος δημιουργείται. Το λέω αυτό γιατί σκέφτομαι ότι μία συνέπεια θα μπορούσε να είναι, αν συνεχιστεί αυτό σκηνή κορδόνι, κάποια στιγμή η Emirates να επαναφέρει τη βασική έδρα της στην Κωνσταντινούπολη. Λέω ένα ζήτημα. Εντάξει, πώς το λένε, υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες όπως το λέμε. Αλλά από ό,τι είδα η MIT μέσα σε 24 ώρες είχε φτιάξει μέχρι και προφίλ, fake προφίλ στο Facebook που έδειχνε τον συγκεκριμένο σε διάφορες, δηλαδή θέλω να πω επαγγελματική τώρα δουλειά, προκειμένου να ψαρώσουν οι δικοί μας ή τη CIA και να γίνει ό,τι έγινε. Ωραία, και τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα, έτσι πλέον θα πάει η κατάσταση, δεν το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό που λέτε κύριε Πικραμένε. Εγώ δεν επικαλέστηκα τόσο, είχατε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Λέει εδώ ένας φίλος, ο Γιάννης. Ναι. Κύριε Πικραμένε, λέει, η επίσκεψη της προηγούμενης εβδομάδας κλιμακή του FBI στην Ελλάδα μπορεί να ήταν με σκοπό τη συλλογή στοιχείων ώστε να τεκμηριωθεί υπόθεση κατασκοπίας εναντίον των ΗΠΑ μέσω του παγιδευμένου τηλεφώνου του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Τι να σας πω, ρωτήστε το Μαξίμου. Σας ρωτάνε εσάς, γιατί έχουμε δεύτερη εβδομάδα με νέα ονόματα, αλλά αυτή τη φορά με νέες πληροφορίες για τα λογισμικά, για το Πρέταντο, για το Ισραήλ, μέσω Κύπρου. Λοιπόν, βλέπετε, αρχίζει το πράγμα περιπλέκεται, διότι όπως το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δεν είναι καθαρά ελληνοκεντρικό. Λοιπόν, με τις τελευταίες εξελίξεις και αποκαλύψεις των εφημερίδων, όλων των εφημερίδων του λεγόμενου συνταγματικού τόξου πλέον, έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η ανθρωπογεωγραφία επεκτείνεται και μάλιστα ανακαλύψαμε και ονόματα ανθρώπων οι οποίοι είναι στην ΕΕΠ, τα οποία που δυσγνώριζε. Του επικεφαλής του Τμήματος Ασφάλειας, της επικεφαλής του κλιμακίου αντικατασκοπίας στην Κομωτινή, η οποία έχει υποβάλει και από ό,τι έχω μάθει μήνυση στον πρώην διοικητή για θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης κλπ. Μια άλλη υπόθεση αυτή. Του επιχειρησιακού υποδιοικητή της ΕΕΠ. Για όσους δεν το ξέρουν, επιχειρησιακός υποδιοικητής της ΕΕΠ σημαίνει ότι ό,τι κάνει η ΕΕΠ σε θέματα κατασκοπίας υπηρεσίες εξωτερικού και σε θέματα αντικατασκοπίας εσωτερικού έχει γνώση και κανονικά πολλές φορές γνωρίζει και ονόματα στελεχών που επιχειρούν. Αν λοιπόν ο συγκεκριμένος το κινητό του ήταν υπό ακρόαση, πλέον εδώ είμαστε open bar, για να το πω λαϊκά. Τι σημαίνει αυτό? Open bar τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πλέον αν στο κινητό του, αν και δεν το νομίζω, ο άνθρωπος είναι σοβαρός από ό,τι φαίνεται, δεν νομίζω ότι στο κινητό του, με το κινητό του έδινε εντολές ή έπαιρνε εντολές, αλλά πλέον υποτίθεται ότι υπάρχει κρυπτογραφική τεχνολογία, υπάρχει έλεγχος για τα θέματα. Και ο ίδιος λοιπόν έχει πέσει θύμα. Καταρχάς δεν ξέρω αν είναι ακόμα στην ΕΕΠ ή αν παραιτήθηκε σήμερα το πρωί. Πρέπει να το ψάξουμε και αυτό. Διότι από ό,τι διάβασα εχθές δήλωνε σοκαρισμένος στους δημοσιογράφους για αυτή την αποκάλυψη. Λοιπόν, προσπαθώ να καταλάβω τι είναι η ΕΕΠ σήμερα Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022. Πού πάμε δηλαδή. Πού πάμε, αυτό προσπαθώ να καταλάβω
και περιμένω τις επόμενες εξελίξεις. Αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα, κύριε Σαχίνη. Εσείς έχετε επεκτείνει και καλώς κάτι, γνώμη μου. Λέτε ότι μία διάσταση είναι η εσωτερική που έχει και τις πολιτικές αμυγός. Η άλλη όμως έχετε πει, εξέλιξη, προέκταση, είναι εθνική και δεν είναι μόνο υπουργός εξωτερικών. Και επαναφέρω αυτό που είχατε πει με τα λογισμικά, διότι αυτή τη φορά μιλάει στον κυριακάτικο τύπο ο πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής των Πραγμάτων της Κυπριακής Βουλής, ο οποίος λέει ότι το λογισμικό από το Ισραήλ είχε έρθει εδώ και τα λοιπά και γι' αυτόν είναι αυτονόητο ότι υπήρξε αγωγός για να περάσει την Ελλάδα. Εσείς έχετε πει ότι είναι πολύ πιθανό μία από τις εταιρείες, πιθανό είπατε, να έχει σερβερ στα κατεχόμενα που η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Ναι, και όχι μόνο στα κατεχόμενα. Εδώ είπαμε για Τελαβίβ. Γάλλος διπλωμάτης πριν από 2 χρόνια κατήγγειλε ότι η εταιρεία η Nexa Technologies, για να καταλάβετε, ανήκει σε αυτό που λέμε στην κοινοπραξία Intellexa. Η Intellexa είναι 5 εταιρείες από πίσω. Το γαλλικό κομμάτι της Intellexa λέγεται Nexa Technologies. Η συγκεκριμένη λοιπόν εταιρεία πήρε έναν διπλωμάτη ο οποίος ήταν συνταξιούχος στο τμήμα marketing. Αυτός λοιπόν βγήκε δημόσια και είπε, από τις επαφές που είχα με όλες αυτές τις με τα στελέχη, έχω υποψίες ότι υπήρχε backdoor με CIA και Mossad. Η ίδια η εταιρεία, η Nexa Technologies, που ανήκει στην Intellexa, το επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή διώκεται από τον εισαγγελέα του Παρισιού για με το αδίκημα της συμμετοχής σε βασανισμούς και εξαφάνιση προσώπων στη Λιβύη του Καντάφη, την περίοδο 2009-2011, πριν πέσει δηλαδή ο Λίβιος δικτάτορας. Φανταστείτε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη λογική αυτή τη στιγμή, σε αυτό το σκηνικό. Εμείς στην Ελλάδα τι προσπαθούμε να κάνουμε? Ουδής εισαγγελέας έχει πάει στην Intellexa, ούτε να κατάσχει, ούτε να διώξει, ούτε να καλέσει σε απολογία. Νομίζετε ότι οι Ισραηλινοί που τους έχουν καλέσει στην Εξεταστική Επιτροπή θα πατήσουν το πόδι τους στην Ελλάδα? Ένα υπόμνημα θα στείλουν με τους δικηγόρους. Δηλαδή πού είμαστε? Πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Ρωτάει ο φίλος Αναστάσης, κατά τη γνώμη του κυρίου Πικραμένου και με την εμπειρία που έχει και ως εμπειρογνώμονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχει θέμα με βάση και τα δημοσιεύματα για το ΚΕΤΙΑΚ που είχε εγκατασταθεί στην Αγία Παρασκευή και όπως διαβάζουμε αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες είχαν αναλάβει την επένδυσή του εκεί? Μισό λεπτό. Βγήκε ο κύριος Λαμπρόπουλος εχθές, τον οποίο θεωρώ πάρα πολύ καλό δημοσιογράφο. Και ο άνθρωπος αποκάλυψε ότι στο ΚΕΤΙΑΚ στεγαζόταν, μετά μεταφέρθηκε εκτός του ΚΕΤΙΑΚ το συγκεκριμένο σύστημα. Το συγκεκριμένο σύστημα μπήκε στο ΚΕΤΙΑΚ μετά από διεθνή διαγωνισμό ή μπήκε ένα βράδυ με φεγγάρι? Δεν το έχει ξεκαθαρίσει κανένας. Έχει αγοραστεί, έχει πληρωθεί ή γινόταν εκδούλευση για να έχει πολιτική προστασία στην Ελλάδα η Intellexa? Σε αυτό δεν έχει απαντήσει κανένας. Και αυτή τη στιγμή που βρίσκεται το κέντρο, λειτουργεί ακόμα? Κύριε Σαχίνη, υπάρχει ένα θέμα τώρα εδώ. Το δικαστικό δεν προχωράει. Το κοινοβουλευτικό πάλι δεν προχωράει με τις εξεταστικές. Ξέρετε ότι υπάρχει πιθανότητα τα πολιτικά κόμματα να μην κατέβουν στις εκλογές σε 6 μήνες από τώρα? Γιατί? Γιατί, διότι δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές αν δεν έχει εξασφαλιστεί η ασφάλεια των επικοινωνιών. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Αν εγώ είμαι αυτή τη στιγμή αρχηγός κόμματος και θέλω να κάνω μια προεκλογική καμπάνια, θέλω να καταρτήσω ένα πολιτικό πρόγραμμα και ο αντίπαλός μου γνωρίζει εκ των προτέρων τις θέσεις μου, είναι σαν και αυτό όταν κάνουμε τους λεγόμενους μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Αν εγώ ξέρω εκ των προτέρων την προσφορά σου, μπορώ με 1 ευρώ λιγότερο να τη χτυπήσω. Δεν μπορούμε λοιπόν να μπούμε σε αυτή τη λογική και νομίζω ότι τα κόμματα έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν σε αυτή την ιδέα, να μποϊκοτάρουν τις εκλογές, διότι πάμε για εκλογές που δεν είναι επίσης όρης. Είναι αυτονόητα. Αν γίνει λοιπόν αυτό, ουσιαστικά μπλοκάρει αυτό που λέμε το σύστημα. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει ή της περί Μαξίμου, περί Βουλής και δεν ξέρω τι. Σε αυτή τη λογική μπαίνουμε σιγά σιγά. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας ως ειδικού επί τέτοιων θεμάτων, κύριε Πικραμένε? Λοιπόν, μπορεί ο κύριος Ντογιάκος, ό,τι έκανε με τη Χρυσή Αυγή, με την ενοποίηση όλων των φακέλων, με αυτή τη μεγάλη τη βούληση να λύσει αυτό το θέμα εκείνη την περίοδο, να λύσει και το συγκεκριμένο. Αν το κάνει,
θα μείνει στην ιστορία με χρυσά γράμματα. Αν δεν το λύσουμε αυτό, όλο το πακέτο, για να μπούμε μετά στη λογική να φτιάξουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, να μπούμε στη λογική να φτιάξουμε νέες υπηρεσίες πληροφοριών, η χώρα θα μείνει όχι μπανανία, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι χώρος και όχι χώρα. Και οι άλλοι απέναντι τα παρακολουθούν και τα καταγράφουν αυτά. Λοιπόν, για να μην βρούμε λοιπόν ένα βράδυ ξαφνικά κάπου και δεν ξέρουμε ποιος και τι, να μπορέσουμε τώρα να το μαζέψουμε. Μην το αφήνουμε παραπάνω. Να το καταλάβουν ότι είμαστε στο παραένα για την πλήρη κατάρρευση. Εκεί έχουμε φτάσει. Κώστας Πικραμένος, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή του συμβολή σε τρία ζητήματα. Συγγνώμη που ήμουνα λίγο... Να είστε όπως θέλετε, κύριε Πικραμένα. Καταλαβαίνετε, όταν βλέπεις πράγματα μπροστά σου και δεν τα λες, είναι και θέμα συνείδησης μετά. Α, μου λέει εδώ η Μαρία, με αυτό να κλείσουμε. Υπάρχει κουβέντα μεταξύ των ειδικών εμπειρογνωμόνων, όπως είστε εσείς, και άλλων παραγόντων στην Ευρώπη για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ή είναι ένα θέμα που απασχολεί εμάς? Υπάρχει κουβέντα, δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας. Α, τόσο καλά. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Πικραμένε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ.